Είναι τελικά αδύνατο να μάθεις ελληνικά? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη σημασία της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη ζωή των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα μοιραστούμε τη δική μας εμπειρία, το πώς αυτό μας βοήθησε να ενταχθούμε στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Όταν έφτασα στην Ελλάδα δεν είχα τελειώσει τις σπουδές μου και δεν μιλούσα μόνο γαλλικά και τη μητρική μου γλώσσα. Θυμάμαι καλά, ήταν δύσκολα για να επικοινωνήσω με όλους. Ήταν δύσκολα και στα μαθήματα στο σχολείο που δεν καταλαβαίνα και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τις επαγγελματίες στο ξενούνα που έμεινα. Ωστόσο, κατάφερα να τελειώσω το λύκειο και την σχολή ΕΠΑΣ ως βοηθός ψητικός. Επίσης, έβγαλα κάποια κρίματα για να καλύψω τις ανάγκες μου. Παράλληλα, διάβαζα να δίνω πανελλήνιες. Τελικά, κατάφερα να μπω στο Πανεπιστήμιο και τελειώσα και πήρα το πτυχίο μου. Ήταν πράγματι δύσκολα, αλλά όχι αδύνατο. Η εκπαίδευση με βοήθησε να προσαρμοστώ στην ελληνική κοινωνία και να κάνω νέους φίλους. Μιλούσα ελληνικά και έτσι μπορούσα να συμμετάσχω σε δραστηριότητες και σεμινάρια που σχετίζονται με τη δουλειά που κάνω σήμερα. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσουμε κάποιες συμβολές? Πρέπει να προσπαθήσεις να μιλάς ελληνικά, ακόμα και αν κάνεις λάθος. Γιατί αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα μάθεις. Πρέπει να κάνεις παρέα στο σχολείο με τα παιδιά που μιλάνε ελληνικά. Έτσι θα μάθεις και θα βελτιώσεις τα ελληνικά σου πιο γρήγορα και θα μάθεις για την κουλτούρα και για την ενοτροπία της χώρας. Ακούστε ελληνικά τραγούδια και ραδιόφωνα. Είναι διασκεδαστικός και εκπαιδευτικό. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, να προσπαθήσουν να μάθουν ελληνικά, να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έτσι, μόνο σε αυτό το τρόπο, γιατί μόνο με αυτό το τρόπο μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.